των ηρών την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνεις την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια, που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα, σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου την κατέρα, Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Παρασκευή σήμερα. Πόσο του μηνού, 15. Τι μεθαύριο έχουμε Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ, γεια σου Κωστή μου, καλημέρα. Εδώ Πολυτεχνείο ρε φίλε. Εδώ Πολυτεχνείο. Τι λες τώρα. Όχι εδώ, αλλά εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείου. Ναι, εδώ Πολυτεχνείου. Εδώ Πολυτεχνείου, 21. Είχαμε κουμπί νομίζω κάποια στιγμή. Ναι, υποτίτσι την έκανα. Α, μπράβο, ναι. Εδώ Πολυτεχνείου. Ναι. Σήμερα, να ξέρετε, θα χαλάσουμε λίγο την ιστορία που ξέρουν κάποιοι και θα μάθουμε αλήθειες για το Πολυτεχνείο σε μια αναλυτική συζήτηση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, τον συγγραφέα. Οπότε, ελάτε, προσδεθείτε γιατί θα ακούσουμε αλήθειες σήμερα πάλι εδώ στον Focus FM. Ακούγονται πολλές αλήθειες και χθες ακούστηκαν και σήμερα θα ακουστούν.
και θα γίνει κακός χαμός. Καλημέρα Κώστα μου, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και να μπαίνετε να ενημερώνεστε και στο site μας, focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο, παρακαλώ. Με βλέπει σήμερα με κόκκινη ζακετούλα, ναι, μαύρα από μέσα. Έτσι είμαι πολύ προσεγμένος. Είμαι κουρασμένος όμως, θα σου πω γιατί. Είμαι κουρασμένος. Γυμναζόσουνε. Θα σου εξηγήσω. Όχι βέβαια. Θα σου εξηγήσω. Καλημέρα στο TikTok, καλημέρα στο YouTube, καλημέρα και στο Facebook. Ήμουν κουρασμένος, Κώστα. Δεν ήθελα να σας το πω, σας το κράταγα μυστικό. Αλλά ρε φίλε, επιτέλους κάποιος αναγνωρίζει την αξία μου. Το Μετρό Θεσσαλονίκης, αδελφέ, μου έδωσε απευθείας ανάθεση. Έλα. Βέβαια. Σας το λέω να το ξέρετε, για να μην αρχίσετε να διαβάζετε δεξιά και αριστερά. Ανέλαβα, μου την έδωσαν, ρε παιδί μου, χτύπησε το τηλέφωνο και μου λένε σου αναθέτουμε απευθείας ένα έργο. Σου λέω, απευθείας. Δεν είχα βάλει κανένα αφήσμα, απευθείας. Γιατί με αναγνώρισαν, κατάλαβες, αναγνώρισαν το ποιόν μου. Και μου ανέδεσαν απευθείας ένα πολύ σημαντικό έργο. Τη δημιουργία, μετά το, όχι το λογότυπο, το έκαναν οι άλλοι. Με μεγάλη επιτυχία, με 30.000 ευρώ. Τζάμπα μας βγήκε. Κοίταξε, και εμένα 30 μου δώσανε. Α, καλό. Εντάξει, έτσι το πάει, είναι τα ρήφα. Προφανώς. Αδελφέ, απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ. Ρε παιδιά, λέω, τι θέλετε να κάνω. Μου λέει, κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ θέλω τη βοήθειά σας σήμερα, γι' αυτό το λέω. Μου ανέθεσαν λοιπόν να κάνω το σχέδιο της διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβες, γιατί αυτό το σχέδιο. Πώς είναι στην Αθήνα που πας και έχεις το σχέδιο και βλέπεις, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Το σχέδιο θα συνοδεύει το μετρό, το λογότυπο του μετρό. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα το βλέπουμε συνέχεια. Και τους λέω, παιδιά, εγώ θέλετε να το κάνω. Ναι, μου λέει κύριε Δαμιανίδη, ευγενικότατη, μια κυρία, ευγενικότατη. Μου λέει, θα αναλάβετε να κάνετε το σχεδιασμό. Λέω, δώστε μου λίγο χρόνο. Λέει, επειδή υπάρχει ζήτημα χρόνου, αντιλαμβάνεστε, γιατί πρέπει να τρέξουμε τα πράγματα για τα εγγένεια. Μου έδωσαν λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, ζήτησα τρεις μέρες. Έχω τρία μερόνυχτα, δεν κοιμάμαι, δουλεύω νηστικός. Για να γίνει το έργο. Αλλά προσπάθησα μέσα από αυτό το έργο μου να διαπιστώσω την απίθμενη μελαγχολία που έχει η Θεσσαλονίκη και να την αποτυπώσω πάνω σε αυτό το σχέδιο. Το οποίο ξαναλέω 30.000 ευρώ απευθείας. Επειδή όμως εγώ δεν είμαι κανένα τσικυριτζής, εντάξει. Καλά, ναι, δεν ήθελα να είμαι, αποφασίζω και διατάζω αυτό θα είναι, παιδιά, τελείωσε. Παρά το γεγονός ότι μου έδωσαν το ελεύθερο, αδελφέ. Κάνε ό,τι θες. Εμείς ό,τι θα πεις θα το κάνουμε. Θέλω τη βοήθειά σας. Και τη δική σου τη βοήθεια, Κώστα, γιατί κόβει το μάτι σου. Κόβει το μάτι σου, αδελφέ. Πώς το βλέπω. Το μάτι είναι αετήσιο. Έχω κάνει τρεις σχεδιασμούς. Να αποφασίσουμε μαζί, να συναποφασίσουμε, διότι εγώ είμαι δημοκρατικός, ποιο από τα τρία σχέδιά μου είναι το κατάλληλο που θα οδηγήσει και θα συνοδεύσει το υπέροχο λογότυπο του μετρό. Και θα το βλέπουμε κάθε μέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη. Τρία μερόνυχτα είμαι νηστικός. Προσπάθησα να μπω στην ψυχολογία του Θεσσαλονικιού. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Τους βλέπετε. Έχω μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Εντρίφησα στο θέμα. Έκανα μία βουτιά στα μύχια της ψυχής μου, για να μπορέσω να διαπιστώσω, όπως σας είπα, την απίθμενη μελαγχολία του Θεσσαλονικιού. Και θα σας δείξω τα τρία σχέδια, να μου πείτε... Θέλω να μου πεις. Περιμένω να τα δω. Όχι, θέλω να είστε ειλικρινείς. Εγώ έχω βάλει πόνο σας. Και αν έχετε κάποια απορία, κάτι δεν βλέπετε, μπορείς να με ρωτήσεις. Εντάξει. Ναι, ωραία, περιμένω. Λοιπόν, το σχέδιο νούμερο ένα είναι αυτό. Γιατί γελάς? Όχι, είναι. Τι είναι? Είναι και μοβ χρώμα. Συνδυάζει λίγο τη μελαγχολία μας εδώ σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι το σχέδιο νούμερο ένα. Ναι. Είναι μια οριζόντια γραμμή. Ναι. Γιατί μπορεί να μας. Δεν μας βλέπουν. Τα live τα βλέπετε. Αλλά για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, το σχέδιο νούμερο ένα είναι μια οριζόντια γραμμή. Μοβ χρώματος. Έτσι σου φαίνεται σε ένα μπλεδάκι είναι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε στο χρώμα. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε στο χρώμα, το χρώμα το προσαρμόζουμε. Αυτό είναι το ένα. Κουρτίνα, ναι. Νούμερο ένα. Σε βλέπω να γελάς. Γιατί? Όχι, όχι, καλό φαίνεται. Έχω αποτυπώσει τη μελαγχολία της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είμαστε και ερωτική πόλη, μήπως να... Προσπάθησα
να αποτυπώσω το κενό που έχει η πόλη. Α. Εντάξει, αυτό είναι το νούμερο ένα. Ωραία. Πάμε στο δέο. Πάμε στο δέο. Το καταλάβατε. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι για αυτή την οριζόντια γραμμή, μπορείς να με ρωτήσεις. Όχι, νομίζω ότι. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι αφαιρετικό. Κατάλαβες. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι αφαιρετικό, είναι μινιμαλιστικό, γιατί στην τέχνη πρέπει να ξέρεις για να μάθεις. Γιατί εγώ τρεις μέρες έχω να κοιμηθώ. Τρεις μέρες. Παλεύω. Στην τέχνη πρέπει να μάθεις ότι η τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι το τι νιώθεις. Εγώ προσπάθησα, ένιωσα το κενό της πόλης και έκανα αυτό το σχέδιο, τη διαδρομή του μετρό, που θα συνοδεύει το σήμα του μετρό. Με απευθείας ανάθεση 30.000 ευρώ. Τα σέβομαι τα λεφτά που παίρνω. Εννοείται. Αυτό το βλέπεις. Ναι. Πάμε στο 2. Έτοιμος. Μετά από πάρα πολλή σκέψη, κατέληξα σε αυτό. Σε μια κάθετη γραμμή. Λιτή, απέριτη, ναι, η οποία επίσης αποτυπώνει και εντρίφησα στο μουντό της Θεσσαλονίκης και βλέπετε, μάλλον δεν βλέπετε για να νιώσετε, κατάλαβες. Ήθελα να αποτυπώσω, δεν υπάρχουν οι στάσεις, γιατί μπορεί ο κάθε ένας να κατέβει σε όποια στάση αυτός επιλέξει. Ναι, σωστό. Κατάλαβες. Ναι. Επίσης μπορείτε να δείτε, μάλλον καλύτερα να νιώσετε, τον Λευκό Πύργο. Τον βλέπεις. Αχνοφαίνεται. Δεν αχνοφαίνεται, αγόρι μου. Είναι λευκός ο πύργος και πάνω στο λευκό χαρτί έτσι αποτυπώνεται. Α, ο λευκός, ναι, πύργος, ναι, πάνω σε αυτό το λευκό. Καλά δεν νιώθεις, ρε, εσύ από τέχνη. Είναι το σκεπτικό. Ρε, εσύ δεν νιώθεις από τέχνη. Πώς, τι. Το μουσι τι το έχεις, αφού. Έτσι, αυτό είναι το σχέδιο νούμερο 2. Θέλω να μου πείτε ποιο θα επιλέξετε. Έτοιμοι για το νούμερο 3. Ναι. Για να δείτε ότι δεν θέλω εγώ. Ναι, μεν απευθείας ανάθεση, αλλά κατάλαβες, έτσι, θέλω να δώσω επιλογές στον κόσμο. Να δούμε και λοιπόν, το 3. Σας δείχνω τα δύο πρώτα για να δούμε μετά και το τρίτο. Εδώ. Αυτά είναι τα δύο πρώτα. Τα βλέπετε? Η κάθετη γραμμή και η οριζόντια γραμμή. Τα βλέπετε? Τα βλέπετε? Κατανοητά? Ναι, ναι, ωραία. Πάμε και στο νούμερο 3. Εδώ λίγο νομίζω ξεπέρασα τον εαυτό μου. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει που γελάς. Όχι, δεν μ' αρέσει. Αγωνιωδώς περιμένω να δω. Εγώ δεν ξέρω τι αγωνιωδώς περιμένεις να κάνεις, αλλά εγώ έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Η γυναίκα μου έφευγε να φάω και της έλεγα φύγε! Να σε κόψει την. Φύγε! Ένα. Και της έλεγα μετά θα σε πάρω αυτοκίνητο, 30.000 θα πάρουμε. Έφευγε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έφευγε. Σχέδιο νούμερο 3. Ξεπέρασα τον εαυτό μου. Αυτό είναι το διότι καλύτερο. Εδώ έχουμε διαγώνιο. Ναι. Και εδώ πέρα. Πάει και στη διαγώνιο που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες με τα ωραία τα σουτζουκάκια. Κατάλαβες. Είναι, ναι. Αυτή είναι η διαγώνιο. Δεν καταλαβαίνω. Γελάει πολλοί κόσμος μαζί μου και. Καλά ρε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά ρε εσείς. Εγώ έχω βγάλει τα εσώ ψυχά μου. Η Μποτίτσι με είδε, μου ανοίγει την πόρτα, μου λέει τι έγινε, ρε Στέφανα. Άσε, λέω ρε Δέσποινα. Άσε. Τι το ήθελα και πήρα απευθείας ανάθεση από το μέτρο για να κάνω το σχεδιασμό τη γραμμή. Τι το ήθελα και πήρα. Γελάνε. Εδώ δε. Ντροπή. Ντροπή σας, ρε! Καλά σας λέει ο Κώστας. Ντροπή σας! Αυτό για να γίνει είναι τέχνη. Ντροπή σας! Δηλαδή, μην δείτε έναν άνθρωπο να πάρει μια απευθείας ανάθεση για να κάνει. Να εντρυφήσει. Να προσπαθήσει να ψάξει μέσα στα βάθη της ψυχής του. Να εντοπίσει το κενό. Το κενό! Δεν το βλέπετε το κενό! Δεν βλέπετε το λευκό πύργο πάνω, πώς αποτυπώνεται πάνω στο λευκό χαρτί. Τις τάσεις, πώς αχνοφαίνονται. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε τον καλλιτέχνη. Τι σας πειράζει που θα πάρω 30 χιλιάρικα. Αντί να μου πείτε ποιο, σας έφερα 3. Το 1, την κουρτίνα 1, την κουρτίνα 2 ή την κουρτίνα 3. Ποιο να βάλω να τη συνοδέψουμε το καταπληκτικό αυτό τέτοιο. Θα με τρελάνετε, θα τα σκίσω όλα ρε. Τον όχι, κόπο μου. Όχι, δεν θα πάρω ρε. Δεν θα πάρω ρε. Δεν θα πάρω ρε. Θα τα κάνω όλα. Όχι ρε, τα σκίζω όλα ρε. Θα μου πείτε εσείς εμένα ότι πήρα απευθείας ανάθεση. Δεν τρέπεστε καθόλου. Δεν τρέπεστε, τέτοιοι είστε ρε. Μην δείτε έναν άνθρωπο να πάει μπροστά. Έβαλε την τέχνη! Είδες τη λεπτομέρεια στο λευκό πύργο! Την είδες! Πώς την αποτύπωσα πάνω στο λευκό χαρτί! Αυτό σου έλειπε, να μην φαινότανε! Εκεί θα ερχόμουν, να ξέρεις! Δεν μπορούσα να κάνω σταυρό! Ήθελα να κάνω σταυρό, αλλά τι να κάνουμε, μία ευθεία είναι! Το σκέφτηκα κι εγώ! Δεν γίνεται! Δεν αποτυπώνει σωστά το μεγαλείο του έργου! Καταλάβατε! Καταλάβατε! Είμαι καλύτερο, το ξέρω, μη μου το λέτε τώρα. Πριν από λίγο γελούσατε και τώρα με λέτε ότι είμαι καλλιτεχνάρα. Καλά, τώρα πάντα 30.000. Τώρα τα άσκησα. Θέλω άλλες τρεις μέρες να τα φτιάξω, δηλαδή τώρα, καταλαβαίνετε.
Τι πράγμα είναι αυτό, ρε γαμ. Δεν σας καταλαβαίνω. Να, ορίστε, πέταξα 30 χιλιάρικα. Να, εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εσύ φταίς που δεν κατάλαβες το έργο. Άρχισες να γελάς. Άρχισες να γελάς μαζί μου, ρε. Και εγώ προσπάθησα, ρε, Κώστα. 30 χιλιάρικα τώρα. Θα κάτσω να ξαναδουλέψω. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Την γκρίνια της γυναίκας σου που δεν θα πάρει αμάξι. Θα ξαναδουλέψω. Όλγα, άλλες τρεις μέρες. Να σου πω, για να δουλέψω όμως καλά λίγο, τρεις μέρες με την ησυχία μου, δεν θα έρθω σήμερα σπίτι. Θα πάρω και τον Κώστα. Θα πάμε στον Πάνσκο. Καλό. Ναι, για να έχουμε έμπνευση. Κατάλαβες. Δεν έχω πάει και ποτέ. Πρέπει να χιονίσει κιόλας, ούτε εγώ έχω πάει. Δεν θέλετε να πάμε στον Πάνσκο. Πάμε στα 3-5 πηγάδια, ρε παιδί μου. Εκεί δεν έχει χιονίσει ακόμα, αλλά ναι. Θα τη βρούμε την άκρη. Τσίπουρο να υπάρχει. Αυτό, αυτό. Τσίπουρο να υπάρχει, τίποτα άλλο. Εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Όχι, εμείς γυναίκες δεν. Απεταξάμιν. Που δεν είναι. Μακριά, δεν είναι. Όχι, τέτοια πράγματα. Μόνο ότι το στεφάνι μας, τίποτα άλλο. Εσύ δεν είσαι στεφανωμένος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Τέτοιοι είστε, να ξέρετε. Εγώ είχα καλλιτεχνικό ήρμο. Ήρθα εδώ να σας αποδείξω τις τεράστιες γραφιστικές μου ικανότητες. Τεράστιες γραφιστικές ικανότητες. Και τώρα, να ξέρετε, θα μου δώσουν και άλλες αναθέσεις απευθείας. Και εσείς με κοροϊδεύεις. Άλλος λέει, Στέφανε Μιζαδόρε. Ρε, άντε ρε, σήκω φίλε. Άντε ρε! Πώς σε λένε σε ένα Απόστολο που θα με πει σε μένα Μιζαδόρο. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν καταλαβαίνεις την τέχνη που έβαλα. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για HD το έκανα. Αυτό που ήταν εκτύπωση ήταν. Δεν ήταν. Απλά το έδωσα με τέτοιο τρόπο. Η τεχνοτροπία ήταν αυτή που φαινόταν σαν χειρόγραφο, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε. Εντάξει, ρε. Εντάξει. 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 Έφερα εδώ πέρα τρεις κόλλες Α4. Τρεις, ρε. Τρεις. Τρεις. Τρεις κόλλες Α4 με την τέχνη μου πάνω. Ξέρετε πόσο κοστίζει σήμερα η Α4. Ξέρετε πού έχει φτάσει η Α4. Και για να έρθω λίγο στους Α4. Γιατί τέλος το καλαμπούρι. Όταν εγώ κάνω καλαμπούρι, μετά έρχονται τα σκληρά, να ξέρετε. Διαβάζω ένα email το οποίο έστειλαν σε ένα από τα πολλά σχολεία. Το συγκεκριμένο είναι από το 7ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Δεν είναι ντροπή που αναφέρω. Ντροπή είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά το σχολείο μας αντιμετωπίζει κάποιες οικονομικές δυσκολίες που επηρεάζουν την κάλυψη ορισμένων απαραίτητων υλικών για την καθημερινή διδασκαλία. Ένα από τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι το χαλτί Α4. Τρία σας έφερα, τρεις. Και εσείς δεν νιώθετε, ρε. Πάμε να δούμε ξανά σχολείο. Το οποίο απαιτείται για τις φωτοτυπίες και για τις ασκήσεις που δίνονται στους μαθητές για να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επάρκεια χαρτιού για τις ανάγκες των μαθητών, θα σας παρακαλούσαμε, εφόσον είναι δυνατό, να συνεισφέρετε σε μια συσκευασία χαρτιού φωτοτυπικού Α4. Η συνεισφορά σας αυτή, αν και προαιρετική, θα μας βοηθήσει σημαντικά για τη συνέχιση της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία με εκτίμηση διεύθυνση του σχολείου. Αυτή είναι η κατάντια μας. Να ζητάνε ρεφενέ κόλλες Α4 στα σχολεία. Αυτή είναι η κατάντια της Ελλάδας 2.0. Βέβαια γίνεται ακόμα καλύτερο, ξέρετε. Διότι δεν είναι μόνο οι ελλείψεις στο χαρτί. Πάω λίγο παραπάνω στο διδημότυχο, όπου πληροφορούμε ότι έκλεισε το 20ο γυμνάσιο λόγω επικίνδυνου λέβητα. Και τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση και τοποθετούνται κλιματιστικά. Είναι επικίνδυνος ο λέβητας, δεν έχουν περάσει. Και είναι και άλλα τα σχολεία πάνω εκεί στον Εύρο, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη θέρμανση. Τεράστιο πρόβλημα στη θέρμανση. Αλλά την ίδια ώρα που τα σχολεία μας δεν έχουν χαρτί Α4, την ίδια ώρα που σχολεία πολλά, και ξέρετε αυτό το Α4 δεν είναι μόνο στο 7ο ΕΠΑΛ, άμα αρχίσω να ρωτάω τώρα και να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές για το πόσοι γονείς έχουμε στείλει Α4 στα σχολεία μας ή χαρτί υγείας στα σχολεία μας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ζητήσει στο σχολείο, γιατί το κράτος τους έχει γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων του, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Την ίδια ώρα όμως που πληροφορούμε πως δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο σε σχολεία, την ίδια ώρα που δυστυχώς ακόμα και στον αέρα του Focus FM ακούμε καταγγελίες από ακροατές να λένε ότι κάθομαι σπίτι με 4 μπουφάν και 2 κουβέρτες γιατί δεν έχω να βάλω πετρέλαιο, πληροφορούμε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον Πακιστανών στην Ελλάδα για το επίδομα θέρμανσης, αδέλφια μου. Ακούς, Γιωρίκα μου, τεράστιο ενδιαφέρον. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν οι ΜΚΟ που βοηθάνε, υπάρχει μια
μεγάλη ιστοσελίδα στα ουρντού γραμμένη, η οποία δίνει οδηγίες για το πώς θα πάρει ο Ασλάμ το επίδομα θέρμανσης, Γιώργο. Ευχαριστώ Σάμ, ναι, ευχαριστώ Σάμο. Τζάμπα λεφτά, έτσι φώναζε. Τζάμπα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ Σάμο, έλεγε. Αλλά δεν ευχαριστεί μόνο πολύ Σάμο, ευχαριστώ πολύ Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ Αντρουλάκη, ευχαριστώ πολύ Τσίπρα, ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι την ώρα που έχουμε σχολεία χωρίς πετρέλαιο, έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον, λέει, Πακιστανών στην Ελλάδα για το επίδομα θέρμανσης. Καταλαβαίνετε. Και υπάρχουν και οδηγίες γραμμένες φυσικά στα ουρντού, που είναι η γλώσσα η οποία ομιλείται στο Πακιστάν. Και σε λίγο καιρό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ομιλείται σε μεγάλο μέρος της πατρίδας μας. Να τους ενημερώνει για το ποια είναι τα βήματα προκειμένου να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Το πιάσατε το υπονοούμενο, αδέλφια. Αλλά εμείς εδώ, άμα τα λέμε αυτά, είμαστε ρατσιστές. Έχουμε λοιπόν και πάλι μία από τις αγαπημένες μειονότητες του Μητσοτάκη. Από τις αγαπημένες μειονότητες, γιατί έχει πολλές μειονότητες ο Μητσοτάκης που αγαπάει πολύ. Μία ακόμα λοιπόν από τις αγαπημένες μειονότητες του Μητσοτάκη να βρίσκει τρόπο να πάρει ένα ακόμα επίδομα. Κατάλαβες, Γιώργη, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει 4 κάρτες και μαζεύει επιδόματα από τράπεζες. Και τώρα θα πάρει, λέει, και επίδομα θέρμανσης για να ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Γιατί από εκεί που μας ήρθε δεν έχουν πολύ κρύο στις χώρες τους. Τραβάτε πίσω. Τραβάτε πίσω. Και ο Μητσοτάκης τώρα έπαθε κολοτούμπα. Τεράστια κολοτούμπα, Μητσοτάκη, παιδιά. Σε βαθμό που να τον ακούς και να λες «Ασταδιάλα, ρε. Άι από εκεί, ρε. Άιντε τράβα πήγε, φύγε από τη χώρα μας, ξεκουμπήσου μας». Διότι έφτασε ο Μητσοτάκης, παιδιά, αυτό το αδιανόητο, εύκαμπτο τσιτάχτης πολιτικής, έφτασε ο Μωυσής Μητσοτάκης να κάνει τέτοιο φλικ-φλακ και να τολμάει ο αθεόφοβος Μητσοτάκης να μιλήσει, παιδιά, άκουσον, για την τυραννία της μειοψηφίας. Ο Μητσοτάκης να μιλάει για την τυραννία της μειοψηφίας, το καταλαβαίνετε. Do you understand? Ο Μητσοτάκης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει αγώνα για κάθε είδους αλταρισμένη ή αλόχρωμη, αλόθρησκη μειοψηφία στη χώρα, να μας μιλάει για το ότι ζούμε την τυραννία της μειοψηφίας. Ο άνθρωπος ο οποίος τυράννησε τόσο πολύ αυτούς οι οποίοι είχαν επιλέξει να είναι ανεμβολίαστοι, ο άνθρωπος ο οποίος δίνει γη και είδωρ σε μειοψηφίες τύπου ΛΟΑΤΚΙ, τύπου λαθρομεταναστών, τύπου δεν ξέρω κι εγώ τι άλλη μειοψηφία μπορεί να εντοπίσει, ο άνθρωπος αυτός μιλάει για την τυραννία της μειοψηφίας. Τα λέει στα αγγλικά, δεν τα έχει πει ακόμα στα ελληνικά για να το απολαύσουμε, γιατί έγινε εκεί ένα συνέδριο, ένα κάτι τέλος πάντων, το διοργάνωσε η ΆΗ εφημερίδα, δικό τους μαγαζί, και πήγαν εκεί αυτά τα τσιτάχ της πολιτικής για να κάνουν την κολοτούμπα. Είπαν πράγματα τα οποία, αν δεν είχε βγει ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν πρόκειται να τα είχαν ξεστομίσει ποτέ, ποτέ, ποτέ των ποτών. Όμως είχαν το θράσος να μιλήσουν για την τυραννία της μειοψηφίας. Κάντε λίγη υπομονή και θα τον ακούσετε μόλις γυρίσω από το διάλειμμα σε 2-3 λεπτά. Θα ακούσετε το Μητσοτάκη με τα αυτάκια σας. Θα την κάνω εγώ τη μετάφραση. Στα αγγλικά τα λέει, γιατί νομίζω ότι θα περάσει πιο εύκολα. Στρώνει το χαλί ο τεράστιος, το τσιτάχ της πολιτικής, ο Μωυσής, ο γόνος, ο βαθύπλουτος πορφυρογέννητος γόνος, θέλει να μας πείσει τώρα ότι είναι πολέμιος της woke agenda, παιδιά. Για το Θεό! Ρε εσύ Μητσοτάκη, δεν ντρέπεσαι. Θα τα πω όλα σε λίγο. Δώστε μου λίγο, 2-3 λεπτά έχουμε. Λοιπόν, από εκεί που το άφησα, πάμε να ακούσετε με τα αυτιά σας τι τόλμησε να ξεστομίσει ο Μητσοτάκης εχθές, προσπαθώντας να ασκήσει κριτική στη woke agenda, παιδιά. Ο Μητσοτάκης, πολέμιος της woke agenda. Είναι τρομερό. Ακούστε το με τα αυτιά σας. Not that these issues are necessarily new. Αυτά τα θέματα δεν είναι υποχρεωτικά νέα θέματα. Issues of political correctness. Θέματα πολιτικής ορθότητας. The limits to the right
of free speech were discussed. Even... Τα όρια της ελευθερίας του λόγου είχαν συζητηθεί when I was at university. Ακόμα από τότε που ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο. 35 years ago, πριν από 35 χρόνια. And I remember one of my professors. Θυμάμαι έναν καθηγητή μου. His name is Harvey C. Mansfield. Τον κύριο Mansfield. You know, very sort of powerful conservative. Ένας ισχυρός συντηρητικός καθηγητής. Thinker said something in 1991, which is still very much relevant today. Είπε κάτι το 1991, το οποίο είναι πολύ σχετικό και σήμερα, ισχύει και σήμερα. Αν έχεις το δικαίωμα να μιλήσεις, τότε έχεις και το καθήκον να ακούσεις. And I'm afraid that this duty to listen. Φοβάμαι όμως ότι αυτό το καθήκον να ακούσεις, υποχρέωση να ακούσεις, έχει χαθεί. In what we call US woke culture. Σε αυτό το οποίο λέμε woke κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί χάθηκε. Εδώ δεν έχει χαθεί. Ακούστε τον τι λέει. Where groups seek to promote division. Όπου κάποιες συγκεκριμένες ομάδες προσπαθούν να αναζητήσουν διχασμό. Άκου τι λέει ο αθεόφοβος. Μιλάει ο εθνικός διχαστής για διχασμό. Anger and conflict. Θυμό και αντιπαράθεση, σύγκρουση. Ακούστε τι λέει ο εθνικός συγκρουστής που είχε μετατρέψει τους Έλληνες σε πασχαλινά αυγά, σε συγκρουόμενα, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι. Ακούστε τον άνθρωπο. Όπου η ομιλία δεν είναι απλά για να αντιπαρατεθείς, αλλά για να προκαλέσεις τον άλλον. And that for me is very different from traditional liberalism. Αυτό για μένα είναι πολύ διαφορετικό από τον παραδοσιακό φιλελευθερισμό. Essentially, it is the definition of illiberalism. Ουσιαστικά είναι ο ορισμός της ανελευθερίας. Where a minority is trying to impose its own will upon a majority. Όπου μία μειοψηφία προσπαθεί να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στην πλειοψηφία. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Είναι τρομερό. Είναι να κλαίμε, να πηδηχτούμε από το παράθυρο. Ακούστε τον άνθρωπο τι λέει. The tyranny of the majority was a concept promoted by John Stuart Mill. Η θεωρία της τυραννίας της μειοψηφίας είναι μια θεωρία η οποία συζητήθηκε από τον κύριο Μιλ. In order to ensure that in democracies we have a framework that protects the right of minorities. Now we... Στο πλαίσιο της δημοκρατίας όπου έχουμε πολιτικές που προστατεύουν τις μειοψηφίες. We are at the other level. Αλλά τώρα φτάσαμε λέει στο άλλο επίπεδο. We have the tyranny of the minorities. Έχουμε τις τυραννίες της μειοψηφίας. That do not allow anyone to question the... Που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αμφισβητήσει their opinion. And if you... την γνώμη τους. Dare to question their opinion, you are labeled, you know, a fascist, a patriarch. Or you know, whatever else one can imagine. Άκου τι είπε. Και αν αμφισβητήσεις τη γνώμη τους, τότε απευθείας λέει, ταμπελοποιείσαι ως φασίστας, ως πατριάρχης και οτιδήποτε άλλο αυτοί θα αποφασίσουν. Είναι συγκλονιστικό. Ρε παιδιά, δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Ρε Συγγιώργο, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Ο Μητσοτάκης κάθεται και λέει. Μιλάει για την τυραννία της μειοψηφίας ο Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπιζόταν τις τρανσέξουαλ να πάνε να διαβάσουν παραμύθια στα νηπιαγωγεία. Ο άνθρωπος ο οποίος... Ρε εσύ Μητσοτάκη, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Γιώργο, δεν θα βάλω άλλο γιατί είναι εμετικό αυτό το οποίο κάνει. Αυτή η κολοτούμπα, αυτό το φλικ φλακ, αυτή η κυβίστηση. Τη ζηλεύει η Κομανέντσι, τη ζηλεύει ο Ιωάννης Μελισανίδης, τη ζηλεύουν όλοι. Βγήκε ο Τραμπ. Και προσπαθούν να αλλάξουν, να κάνουν τη μία κολοτούμπα μετά την άλλη. Οι γελοί. Αυτός ρε δεν ήτανε ο οποίος μας έλεγε ψεκασμένους. Αυτός δεν ήτανε, θα μας τρελάνει ρε ο τύπος. Αυτός δεν ήτανε ο οποίος είχε ποινικοποιήσει την αντίθετη άποψη που μας έστειλε στα δικαστήρια. Να σου πω ρε, έχεις το θράσος ρε εσύ Μητσοτάκη να μιλάς για τη woke agenda και να λες ότι αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο στην Αμερική, το έλεγε λίγο παρακάτω. Ούτε να τον ακούσω, δεν θέλω άλλο. Αλλά εσύ δεν είσαι αυτός ο οποίος επιχείρησες να εμβολιάσεις υποχρεωτικά όλους τους Έλληνες, αλλά δεν τόλμησες να κάνεις το ίδιο με τους αγαπημένους σου λαθρομετανάστες. Ούτε τους ακούμπησες. Οι Έλληνες ήμασταν lockdown και οι λαθρομετανάστες έκαναν πάρτι χριστουγεννιάτικο στο Σύνταγμα. Μητσοτάκη, που θα μιλήσεις εσύ για την τυραννία της μειοψηφίας.
Εσύ ρε δεν είσαι. Να σου πω ρε Μητσοτάκη, τον Καμπουτζίδη που τόσο πολύ τον αγαπάς, τι έχεις να πεις για τη δήλωση που έκανε ότι θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η αντίθετη άποψη. Για αυτούς οι οποίοι διαφωνούν με το γάμο των ομοφυλόφιλων, τον οποίο εσύ τον έφερες. Και την τεκνοθεσία στους ομοφυλόφιλους. Εσύ! Μητσοτάκη, έχει παραδέξου το. Δεν είναι ντροπή. Έχει φτάσει το σκατό στην κάλτσα. Να σου το πω απλά και λαϊκά να το καταλάβεις. Έχει φτάσει το τσιρλιό στην κάλτσα. Έτσι σας έχει πάει. Έτσι σας έχει πάει. Mayday, mayday. Με έχει πιάσει κόψιμο. Τι να κάνω. Και τα αμολάτε όπου να είναι. Αμολάτε τη μία κολοτούμπα μετά την άλλη. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Να μιλάτε για woke agenda εσείς. Να μιλάτε εσείς για τυραννία της μειοψηφίας. Τι λέτε ρε. Τι λέτε. Ντροπή. Έσχος. Λοιπόν, δεν θα πω για... Α, άλλο έσχος. Άλλο... Αυτό είναι τώρα σοβαρό. Όχι ότι αυτό δεν είναι που λέει ο τέτοιος. Ο Μητσοτάκης. Επίσης, πολύ σοβαρή είδηση. Πήγε, λέει ο Δένδιας, σε μια εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για τις περιφερειακές, λέει, προσκλήσεις. Και επίσης αυτό γίνεται μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Άλλαξε την ατζέντα τους η εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Γιατί αυτή δεν είναι τραμπική. Αυτή είναι καμαλική. Και καμπαλική είναι. Και σε στοές βολτάρουνε. Πάει λοιπόν ο Δένδιας, τον οποίο τον είχαμε δει πρόσφατα να μας λέει ότι θα κλείσει τα στρατόπεδα για λόγους οικονομίας. Φυσικά σε συνάντηση των Ρόταρι, εκεί τα είπε αυτά και γελούσαν όλοι μαζί. Και λέει λοιπόν, ρίχνει μια βόμβα για την Ουκρανία και λέει, συγκεκριμένα τα λόγια του, πάμε να το διαβάσω ακριβώς. Το καλύτερο που μπορεί, που θα μπορούσε να ελπίζει η Ουκρανία, είναι να παγώσουμε τη σύγκρουση ως έχει και να αφήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα, να συζητηθούν μόλις οριμάσουν οι λύσεις. Τι λες βρε παπά. Τι λες βρε παπά. Καταρχάς αυτό έρχεται σε απευθεία σύγκρουση με αυτά τα οποία κάνει ο Μητσοτάκης. Και πάει λίγο προς το στρατόπεδο του Σαμαρά. Σαμαροκαραμανλής. Το φωνάζει το πράγμα. Φωνάζει το πράγμα. Και μαθαίνω κι άλλα για Αντάρτικα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κι άλλα Αντάρτικα έχει η Νέα Δημοκρατία. Και σύντομα η Νέα Δημοκρατία, εύχομαι, ολόψυχα, να διαλυθεί όπως διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το εύχομαι ολόψυχα. Και να αναλάβουν στα χέρια τους τις τύχες του τόπου άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν αυτές τις κολοτούμπες. Γιατί αυτές είναι τεράστιες κολοτούμπες. Είναι εσχρές, ανθεληνικές κολοτούμπες. Θυμήθηκε τώρα ο Δένδιας να πει να παγώσουμε, λέει, τη σύγκρουση ως έχει. Τον Πούτιν το ρώτησες. Ούτε ο Τραμπ δεν τα λέει αυτά στον Πούτιν. Και βγαίνεις εσύ, βρε καραφλοκόρακα, να πεις ότι θα πρέπει να παγώσουμε τη σύγκρουση τόσους τόνους πυρομαχικών που τους έστειλε η δικιά σου η κυβέρνηση με τη δική σου την ανοχή, με τη δική σου τη συνενοχή και τη δική σου τη συμμετοχή ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα βγαίνεις και λες, καλά δεν έχετε τσίπα μέσα σας. Ίχνος πολιτικού φιλότιμου δεν έχετε μέσα σας. Κάνετε τα πάντα για να το παίξετε τώρα καλά παιδιά προς την Αμερική. Παίξατε και χάσατε. Ξέρει ποιοι είστε. Σας γνωρίζει. Είστε ανθέληνες, είστε θειασότες του Ουκρανισμού, του Ναζισμού, των Αζόφ, τους φέρατε μέσα στο κοινοβούλιο. Είστε θειασότες της woke agendas, ό,τι και να κάνετε. Ζέχνετε πολιτική κορεκτήλα, woke παραλογισμό και ανθεληνισμό. Και οι Έλληνες το ξέρουν, εκτός από τον Τραμπ. Το ξέρουν και οι Έλληνες. Και θα σας τιμωρήσουν όπως σας αξίζει, κύριε Δένδια. Και όλοι εσείς οι οποίοι πάτε να σηκώσετε μπαϊράκι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, την οποία τόσο καιρό υποστηρίζετε. Οπότε εγώ δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν κερατά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, όσο συμπαθής ή αντιπαθής μπορεί να μου είναι, να μου λέει ότι εγώ θα κάνω Αντάρτικο. Έτσι. Το λέω και για εδώ, για τους δικούς μας. Βόρεια Ελλάδα, κοιτάξτε. Το λέω για τους δικούς μας νεοδημοκράτες, γιατί κάτι μαθαίνω. Πληροφορούμε κάποια πράγματα. Ότι κάποιοι, λέει, θα σηκώσουν μπαϊράκι και θα είναι πρωτοστάτες. Hold your horses, που λέμε στο χωριό. Ηρεμήστε τα άλογά σας. Χαμηλά την μπάλα.
χαμηλά, γιατί τόσο καιρό είστε ανύπαρκτοι. Είστε κοντοί σε όλα τα μεγάλα θέματα. Κοντοί, πολύ κοντοί. Όχι σαν και εμένα που είμαι κοντός. Κοντοί πολιτικά. Κοντοί πολιτικά είστε. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τα επόμενα 8-9 λεπτά που έχω, να σταθώ σε άλλους πολιτικά κοντούς, οι οποίοι πουσάρονται από το ίδιο σύστημα το οποίο πάει τώρα να αντιπαρατεθεί στο Μητσοτάκη. Πάει να μιλήσει πιο πατριωτικά. Εχθές, και μπράβο στον Focus FM, στον Γρηγόρη το Σερέτη, για την αποκάλυψη που έκανε, φιλοξενήθηκε στο σταθμό μας ο πρώην τομεάρχης οικονομικών και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του υποκομματιδίου της Κολοτομποπούλου. Και είπε κάτι συγκλονιστικό. Εάν δεν το ακούσατε, θα το ακούσετε τώρα. Διότι αυτό το οποίο κατήγγειλε ο άνθρωπος, ο Ιώνας, κάτσε να το θυμηθώ λίγο γιατί δεν θυμάμαι το όνομα του τώρα, το επίθετο, Ανδρικόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το πω, να σας το πω. Ανδρικόπουλος, καλά το είπα. Ο Ιώνας Ανδρικόπουλος, πρώην τομεάρχης οικονομίας και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Φωνής Λογιστικής της Αφροδίτης Κολοτομποπούλου. Εντάξει. Και είπε ότι το κόμμα δημιουργήθηκε, το καταστατικό του κόμματος, το οποίο είναι υποχρεωτικό να κατατεθεί στον Άριο Πάγο, με πλαστές υπογραφές, με ανθρώπους φαντάσματα. Έπρεπε κάθε κόμμα, όταν είναι να κατέβει στις εκλογές, καταθέτει το καταστατικό του στον Άριο Πάγο, με 200 υπογραφές. Είπε ο άνθρωπος αυτός ότι δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν 200 υπογραφές και εν μία νυχτή βρέθηκαν 100 υπογραφές, οι οποίες είπε, και είναι μία υπόθεση η οποία έχει φτάσει στον Άριο Πάγο, εμπλοκή έχει και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος, εμπλοκή υπάρχει και δικηγόρος, συμμετέχει και ο κύριος Ανδρικόπουλος που μίλησε στον Γρηγόρη το Σερέτη χθες. Ακούστε το σχετικό απόσπασμα για να μην τα λέω εγώ. Ακούστε τι κατήγγειλε στον Focus FM ο άνθρωπος χθες. Θα πάω κατευθείαν να καλησπερίσω τον Ανδρικόπουλο τον Ίωνα, τον πρώην τομεάρχη οικονομίας της Φωνής Λογικής και πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Φωνής Λογικής. Καλησπέρα, Ίωνα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ σοβαρή αναφορά που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο από τον ποινικολόγο κύριο Μαντά, εκ μέρους του τέος βουλευτή και δημοσιογράφου κύριου Μπογδάνου και διασταλτικά και κατ' εμέ ως μάρτυρος του αληθούς της καταγγελίας ή τουλάχιστον της ύπαρξης ισχυρότατων ενδείξεων του αληθούς αυτής, πως οι απαιτούμενες 200 υπογραφές που χρειάζονται, όπως ξέρεις, για τη σύσταση οποιοδήποτε κόμματος, που έχουν κατατεθεί στον Άριο Πάγο από την κυρία Λατινοπούλου για τη σύσταση της Φωνής Λογικής, προσέξτε τι θα πω, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα. Αυτό που μας λέτε είναι συγκλονιστικό, για να καταλάβω. Οι 200 υπογραφές που χρειάζεται ένα κόμμα. Ναι, Γρηγόρη μου. Για το καταστατικό του, ναι, για να Γρηγόρη δημιουργηθεί. Καλά τα λες. Είναι μαϊμού στο, ναι, κόμμα της Φωνής Λογικής, δηλαδή είναι αυτό πρόσωπα τα οποία δεν είναι υπαρκτά. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε, εγώ τουλάχιστον έχω ισχυρότατες ενδείξεις στα όρια της απόλυτης βεβαιότητας, οι οποίες με οδηγούν στο συμπέρασμα, στο ξεκάθαρο συμπέρασμα, ναι, ότι αυτές οι υπογραφές, ναι, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα. Τι λέει, υπάρχει παιδί, δε, οι καταγγέλλοντες δε, έχω την υποψία ότι έχουν και αντίγραφο των συγκεκριμένων υπογραφών και συνεπώς ενδεχομένως να έχουν κάνει και κάποια έρευνα προσωπική. Αυτό το αφήνω στη δημοσιογραφική σου έρευνα, αν θέλω να το διερευνήσεις περαιτέρω. Οπότε, συγγνώμη, σε διακόπτω, Ίωνα. Στην ουσία το κόμμα Φωνή Λογικής δεν υφίσταται εφόσον δεν είναι υπαρκτά τα πρόσωπα. Όχι, τα γιατί οποία έχουν υπογράψει για να δημιουργηθεί. Σταμάτα λίγο, υφίσταται, Γρηγόρη μου. Καλέ μου, Γρηγόρη, υφίσταται. Μια χαρά υφίσταται. Μια χαρά είναι στην Ευρωβουλή, μια χαρά έχει έδρα, μπαίνει εκεί το σαραντάρι κάθε μήνα, μια χαρά βγαίνει σε όλα τα κανάλια, μια χαρά υπάρχουν οι χορηγίες, μια χαρά. Όλα καλά. Υφίσταται. Απλά μπήκε με φαντάσματα. Μπήκε με ανθρώπους, αυτό καταγγέλει ο άνθρωπος. Έχει πάει στον Άριο Πάγο ιστορία. Άμα βρω τον Μπογδάνο σήμερα θα τον βγάλω. Έχει πάει στον Άριο Πάγο ιστορία.
αντιλαμβάνεσαι τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο αν ευσταθούν αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν χθες στον Focus FM και έχουν βγει στη δημοσιότητα, έχει παραποιήσει το καταστατικό του, έχει πει ψέματα στον Άριο Πάγο, έχει παραπλανήσει το εκλογικό σώμα και όλα τα κανάλια είναι μούγκα στη στρούγκα, μπάζωμα. Και να σας ρωτήσω κάτι. Αν είχε βγει εσύ Γιώργο αντίστοιχη πληροφορία ότι ο Βελόπουλος είχε ένα καταστατικό με μαϊμού ανθρώπους, τι θα είχε γίνει στα κανάλια? Πάρτι, πανηγύρι, με εντολή Μαξίμου. Αλλά τώρα το Μαξίμου, σιωπά, σιωπά. Μην σας πω ότι το Μαξίμου ήταν αυτό το οποίο είπε βάλτε υπογραφές και θα περάσουμε αβαβά. Ποιος θα το ψάξει? Είπε και άλλα πράγματα ο κύριος Ανδρικόπουλος. Για πρακτικές απίστευτες μέσα στο υποκομματίδιο παροδία, το απολύτως ελεγχόμενο. Ότι δεν είχε μαντήλι να κλάψει και ότι έκανε πληρωμές σε γνωστός επιχειρηματίας. Γνωστός επιχειρηματίας. Την είχε στη δούλεψή της αυτός ο επιχειρηματίας? Ρωτάω. Στη δούλεψή του. Την είχε στη δούλεψή του αυτός ο επιχειρηματίας? Ρωτάω. Ρωτάω. Και μπαίνουν τώρα στη λογική τα κανάλια να βρίσκουν εταιρείες δημοσκοπικές οι οποίες ούτε καν έχουν μητρό σε Ελλάδα και Κύπρο στους δημοσκοπικούς οργανισμούς που πρέπει να υπάρχει ένα μητρό, για να λένε ότι αυτά τα υποκομματίδια είναι τρίτο κόμμα, λέει. Για το Θεό, οι ανύπαρκτοι, που άμα κάτσεις να μιλήσεις για οικονομία με τη Λατινοπούλου, με την Κολοτομπούλου ήθελα να πω, δεν έχει ιδέα. Αν κάτσεις να σου κάνει ανάλυση, πραγματική ανάλυση, να τη βάλεις να μιλήσει με έναν αγρότη, ένα ακτινοτρόφο, θα γελάνε και τα μοσχάρια. Θα γελάνε τα ραπανάκια. Θα βγάλουν πόδια οι ντομάτες και θα φύγουν. Για το flyover δεν έχει ανοίξει το στόμα της. Για τις ανεμογεννήτριες δεν έχει ανοίξει το στόμα της. Για τα εμβόλια ήταν υπέρ της υποχρεωτικότητας. Για τις μάσκες έκανε βιντεάκια και έλεγε μένουμε σπίτι, είμαστε ασφαλείς. Τη μια είναι με τον Τραμπ, την άλλη δεν είναι με τον Τραμπ. Έδωσε, υπέγραψε για να πληρωθούν 35 δισεκατομμύρια ευρώ για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και τώρα με τον Τραμπ του κάνει κολοτούμπα. Πώς να μην τη λέω εγώ Κολοτουμποπούλου. Και τώρα βγαίνει το χειρότερο. Βγαίνει το χειρότερο. Καταστατικό με 100 πλαστές υπογραφές. Αυτό είναι για βραχιολάκια, παιδιά. Και όχι σαν αυτά που ενδεχομένως να φοράει τα πανάκριβα. Όχι σαν αυτά. Βραχιολάκια με κλειδάκι πάνω. Αν αυτά δεν απαντηθούν άμεσα από τη δικαιοσύνη, αν επιχειρηθεί προσπάθεια μπαζώματος τύπου Τέμπη, τότε να ξέρετε, εμείς θα είμαστε απέναντι. Γιατί αυτή η κυρία πάει να υφαρπάξει με πολύ σπρόξιμο ψήφο πατριωτών. Καλά. Το αν είστε αυνάνες και απλά τη βρίσκετε να ψηφίζετε κάτι το οποίο στα δικά σας γούστα ανταποκρίνεται, είναι δικαίωμά σας. Απλά να ξέρετε, ο πολύς αυνανισμός τυφλώνει. Και όταν ο αυνανισμός είναι πολιτικός, σκοτώνει. Και σκοτώνει τις ελπίδες ενός έθνους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Καταλάβατε? Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Αφιέρωμα έρχεται για το Πολυτεχνείο με τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Και άμα βρω και τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, θα τον βγάλω και αυτόν για αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε διάλειμμα.